Πραγματικά ο Σεπτέμβρης, αφού στο ξεκίνημά του έκανε τόσο μεγάλες καταστροφές, μετά έχει ηρεμήσει και από ό,τι φαίνεται περίπου έτσι θα τελειώσει, χωρίς να φαίνεται κάποια επώνυμη κακοκαιρία. Ωστόσο, δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, λόγω κυρίως της εποχικής αστάθειας στις ορεινότερες περιοχές της χώρας και σε εσάς κυρίως στις περιοχές του Νευροκοπίου, στο Παρανέστη, ίσως και στη Δράμα, στα Ορεινά. Εκεί μπορεί να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες και αύριο αλλά και τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι ο καιρός βελτιώνεται κυρίως το Σάββατο. Ενώ απ' την άλλη και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Στους 30-31 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα ο υδράγυρος στο Παρανέστη και στις περιοχές της Ορεστιάδας, στο Σουφλί, στα Δίκαια επάνω στον Εύρο, ενώ και στην Αλεξανδρούπολη γύρω στους 29-30, όπως και στην γύρω στους 28-29 στις παράκτιες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Καβάλα. Τώρα, αύριο παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, δεν φαίνεται ο καιρός να είναι απειλητικός. Ενώ την Πέμπτη περιμένουμε αστάθεια πάλι, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στον Νευροκόπη. Εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, στο Παρανέστη, ενδεχομένως και στη Δράμα. Στις υπόλοιπες περιοχές μόνο συννεφιές, ενώ ο υδράργυρος φαίνεται ότι την Πέμπτη το μεσημέρι θα φτάσει πάλι στους 27-28 βαθμούς Κελσίου, 29-30 στον Εύρο ψηλά, πάλι στην Ορεστιάδα και στα Δίκαια. Όσον αφορά την εξέλιξη, δεν φαίνεται κάποια σημαντική αλλαγή. Άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως θαλάσσιες άβρες, στις παράκτιες περιοχές που θα εμποδίσουν τον υδράργυρο να ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το κακό είναι ότι αυτή την εποχή χρειαζόμαστε βροχές. Mm. Η γη διψάει, εκτός βεβαίως από τις περιοχές που έχουν υποστεί την κακοκαιρία Ντάνιελ. Στις υπόλοιπες περιοχές η χώρα διψάει και φοβόμαστε να πούμε ότι έρχονται βροχές που δεν έρχονται. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση μεταξύ σφύρας και άκμονος και όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί πολύ. Αργά ή γρήγορα θα έρθουν οι βροχές από τον Οκτώβρη και μετά και από ό,τι φαίνεται κατά τόπους θα είναι και ισχυρές. Αλλά όχι κάτι πάλι τόσο πολύ εκτός των ορίων που ζήσαμε από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία, κυρίως στη Θεσσαλία που επλήγει η περιοχή αυτή τόσο πολύ.